Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία 600 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση ότι θα σταλούν και αντιαρματικές οβίδες απεμπλουτισμένου ουρανίου. Το νέο πακέτο περιλαμβάνει υλικό άρσης ή εξουδετέρωσης ναρκών και διάφορα είδη πυρομαχικών. Η βοήθεια αυτή έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης και δείχνει την ακλόνητη υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Κίεβο, ανέφερε το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Πάντως, τα είδη που αναγγέλθηκε πως θα διατεθούν δεν πρέπει να αναμένονται άμεσα στο πεδίο, αφού εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Ukraine Security Assistance Initiative, μέσω του οποίου η Αμερικανική κυβέρνηση προμηθεύει τον Ουκρανικό στρατό με υλικό μέσω της αμυντικής βιομηχανίας ή εταίρων της και όχι αντλώντας το από το πλεονάζον στις αποθήκες του Αμερικανικού στρατού. Η ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Αμήνης έγινε την επομένη αυτής περί προγράμματος βοηθείας ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που περιέχει ιδίως αντιαρματικές οβίδες απεμπλουτισμένου ουρανίου για να δοθεί νέα ορμή στην Ουκρανική αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων. Αυτό το τελευταίο πακέτο παρουσιάστηκε στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στη χώρα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται επιχειρήσεις στα πεδία των μαχών. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα και βομβαρδισμούς στην Οτραντοκαμιάνκα, στη νότια περιφέρεια Χερσόν. Η κοινότητα αυτή βρίσκεται απέναντι από τις ρωσικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην άλλη όχθη του Νίπερου, στο Κρίβι Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο νότιο τμήμα της χώρας, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών επλήγει αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και 44 να τραυματιστούν. Σύμφωνα με την Ουκρανική αστυνομία, σκοτώθηκε ένας αστυνομικός και 9 συναδελφοί του, περιλαμβάνονται μεταξύ των τραυματιών. Στη Βόρεια Ουκρανία επλήγησαν 20 κτίρια στην πόλη Σούμι. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν από τα συντρίμια. Πάντως, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρει 3 στρατιωτικές μονάδες για την πολύ αποτελεσματική δράση τους κατά των ρωσικών στρατευμάτων στο μέτωπο στην Ανατολική και την Νότια Ουκρανία. «Σας ευχαριστώ, στρατιώτες, για τα πολύ δυναμικά αποτελέσματα στην καταστροφή των κατακτητών», είπε ο Ζελένσκι και προσέθεσε. «Τα αποτελέσματα είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Ουκρανία τώρα από όλους».